Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεχτήκαμε όλοι οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών μία επιστολή, μία γενική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Κατσαρού σχετικά με συγχωνεύσεις τμήματων. Οπότε έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να αντιδράσουμε σε αυτά τα αντιπαιδαγωγικά μέτρα τα οποία προσπαθεί να πάρει η κυβέρνηση πριν ακόμα ανοίξουν τα σχολεία και να έρθουμε αντιμέτωποι με τμήματα μεγάλα σε αριθμό με μαθητές και ταυτόχρονα με πάρα πολλές διαγνώσεις παράλληλων στηρίξεων. Οπότε μετά την συνάντηση που είχαμε με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Μαμάκη, στον Άγιο Νικόλαο και την παρουσία όλων των συλλόγων του νομού και μετά είχαμε μία συνάντηση 16 του μηνός με την Ένωση Γονέων και όλους τους συλλόγους γονέων και διδασκών, γονέων και κηδεμόνων, τους ενημερώσαμε σχετικά με αυτό το οποίο θα προκύψει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είμαστε κάθετοι σε οποιαδήποτε συγχώνευση, σύμπτυξη τμήματων η οποία δημιουργείται και να πω συγκεκριμένα στο νομό Λασιθίου συγχωνεύονται 12 τμήματα σε σχολεία και των τριών πόλεων, οπότε πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή την αντιπαιδαγωγική διαδικασία την οποία προκαλεί, δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, μιλάμε για τμήματα πόσο μαθητών? Μιλάμε ότι υπάρχουν σε κάποια σχολεία ένα τμήμα 22-25 μαθητών, το οποίο όμως έχει παραπάνω από 2 και 3 και 4 γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ για παράλληλη στήριξη, και όμως αυτό δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη το Υπουργείο Παιδείας. Φανταστείτε ότι το έργο του εκπαιδευτικού δυσκολεύει κατά πολύ, ακόμα και με αυτές τις περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται τη στήριξη της παράλληλης, την παράλληλη στήριξη. Οπότε θα κλιμακώσετε τις αντιδράσεις και πριν την έναρξη της... Οπότε όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι αντιδράσαμε σε αυτή τη διαδικασία την οποία έκανε το Υπουργείο κατά τη διάρκεια των καλοκαιριού που τα σχολεία είναι κλειστά. Κάναμε 3 συναντήσεις, μία στο Διευθυντή Εκπαίδευση στο δικό μας, μία με τους γονείς και μία εδώ, και ευελπιστούμε να υπάρχει και το χρονικό περιθώριο ακόμα να μπορέσουμε να έχουμε... Ελπίζω να μην είναι αντίδραση και να είναι μία ξανά συνάντηση η οποία να λέει ότι έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις πίσω. Μέσα στο καλοκαίρι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και ο Περιφερειακός Διευθυντής με μία εν πολλής παράνομη εγκύκλιο προσθέτουν έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αντιδραστικών και νεοφιλελεύθερων επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και στο Ρέθυμνο έχουμε δεκάδες περιπτώσεων συμπτύξεων τμημάτων και μη λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία, την κείμενη και τις πραγματικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε ανατροπή των επιλογών των ίδιων των υπηρεσιακών συμβουλίων καθώς και των αποφάσεων των συλλόγων δασκόντων. Συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο έχουμε συμπτύξεις τμημάτων στο 2ο Δημοτικό, στο 3ο Δημοτικό, στο 8ο Δημοτικό, στο Δημοτικό Σχολείο Γωνιάς, Αγκουσελιανών, Ανόγια, Σταυρωμένου και Πρώτο Περάματος. Η κείμενη νομοθεσία αναφέρει ότι το όριο μαθητών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία είναι 25. Ωστόσο, έχουμε, όταν υπάρχει στα 23 παιδιά οι διαγνώσεις τριών μαθητών, αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει το τμήμα να διχοτομείται για λόγους παιδαγωγικούς. Δυστυχώς, ωστόσο, δεν έχουμε αυτή την πρακτική με βάση την κείμενη νομοθεσία, αλλά αντιθέτως η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας είναι να μετακινούν μαθητές από σχολείο σε σχολείο, δηλαδή οι γονείς να αναγκάζονται να παίρνουν τα παιδιά τους σε άλλο σχολείο όταν υπάρχουν τμήματα πάνω από 25 μαθητές και αντί να διχοτομείται στην ουσία να έχουμε μετακινήσεις μαθητών. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς λαμβάνοντας υπόψη την υλικοτεχνική υποδομή πολλών σχολικών μονάδων δεν μπορούν να έχουν πολυπληθεί τμήματα των 25 μαθητών που προφανώς είναι εις βάρος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του παρεχόμενου έργου. Επίσης να σημειώσουμε ότι προς το παρόν με βάση τα στοιχεία έχουμε πάνω από 1.000 τμήματα σε όλη τη χώρα που συγχωνεύονται. Άρα είναι μια διαδικασία λοιπόν κινητοποιήσεων που λαμβάνει η χώρα και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς μιλάμε για πραγματικά σημαντική ζημιά τόσο στο παιδαγωγικό κομμάτι αλλά και στο εργασιακό πλαίσιο που αφορά τις θέσεις εργασίας. Είμαστε σήμερα εδώ σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει προδιαγράψει η Διδασκαλική Ομοσπονδία ενάντια σε κάθε συγχώνευση
η οποία είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι θέμα μόνο τοπικό, είναι όλης της Ελλάδας, να διαμαρτυρηθούμε όπως κάναμε στις κατατόπους διευθύνσεις, τώρα στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης. Θέλω να σας πω ότι η δικιά μας η λογική, η συνδικαλιστική, η ανθρώπινη, η παιδαγωγική είναι να μην γίνει καμία συγχώνευση με οικονομικούς όρους όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά με παιδαγωγικούς όρους. Η πρότασή μας, γιατί σύμφωνα με αυτά που λέει το Υπουργείο, εμείς λέμε το αντίθετο, μείωση των αριθμών των μαθητών αναδάσκαλο και νηπιαγωγό, 1:20 για κάθε δάσκαλο και 1:15 για κάθε νηπιαγωγείο. Αυτό θα δώσει μια διέξοδο στο πρόβλημα. Και επειδή το πρόβλημα είναι πανελλήνιο, η Δασκαλική Ομοσπονδία, πέρα από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, σχεδιάζει έναν οργανωμένο αγώνα σε όλη την Ελλάδα με την αρχή του σχολικού έτους για να μπορέσουμε να αντικρούσουμε και να προβάλλουμε τα αιτήματά μας.